Τα συμπεράσματα της έρευνας της επιστημονικής ομάδας Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δείχνουν σημαντικές υπερβάσεις στα ανώτατα επιτραπόμενα όρια των νεωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5 τις μισές σχεδόν ημέρες του χρόνου πρέπει να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους φορείς, τον ιζουεπιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Σαχαρίδης. Από αυτό που προτείνουν οι γιατροί είμαστε 200% παραπάνω. Το πώς αυτό το πράγμα θα το καταλάβουν, θα το αναλύσουν και θα το αξιοποιήσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτό το ρόλο στην κοινωνία του Βόλου, εμάς ο ρόλος μας είναι επιστημονικός, νομίζω ότι είναι δικό τους θέμα και προφανώς θέμα του κόσμου. Υπενθυμίζεται πως η έρευνα δείχνει υπερβάσεις στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των μικροσωματιδίων PM2,5 τις μισές σχεδόν ημέρες του χρόνου και με τον μέσο όρο των συγκεντρώσεων να διαμορφώνεται σε ποσοστό 20,12% πάνω από τα όρια που επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία και 200,3% πάνω από τα αντίστοιχα όρια που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πόσο πρέπει να ανησυχούμε, επειδή δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να σας το πω, το μόνο που μπορώ να επικαλεστώ είναι αυτό που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι τα 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε αιτήσια βάση. Δυστυχώς στο Βόλο είμαστε γύρω στα 200% πάνω από αυτό το όριο. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ρήποι καταγράφονται από δίκτυο 12 σταθμών μέτρησης που έχει εγκατασταθεί σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η έρευνα διήρκησε από το Μάρτιο του 2019 μέχρι τον φετινό Φεβρουάριο. Βάσει των στοιχείων, ο πιο επιβαρημένος μήνας από πλευράς συγκεντρώσεων PM2,5 στην ατμόσφαιρα ήταν ο Ιανουάριος. Καταγράφηκαν 29 μέρες υπερβάσεων και ο μέσος όρος έκλεισε στα 60,30 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Στόχος μας για να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα να μετρήσουμε για ένα ολόκληρο χρόνο, έτσι ώστε να έχουμε όλες εκείνες τις καιρικές συνθήκες, όλες εκείνες τις συνθήκες κίνησης στους δρόμους μας, να έχουμε ανοιχτές βιομηχανίες, κλειστές βιομηχανίες, με ανοιχτά τα σχολεία, κλειστά τα σχολεία, ουσιαστικά όλους αυτούς τους συνδυασμούς, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το λεγόμενο επιμερισμό πηγών. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής, για παράδειγμα, της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Βόλο. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό από αυτά τα 30 μικρογραμμάρια σε αιτήσια βάση, πόσο τοις εκατό ευθύνεται η κυκλοφορία, πόσο τοις εκατό ευθύνεται η βιομηχανία, πόσο τοις εκατό ευθύνεται το λιμάνι, τα τζάκια και ούτω καθεξής. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου Green Your Air συγκρίναν τις μετρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της αιτήσιας καταγραφής με τις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα του Βόλου κατά την περίοδο της καραντίνας. Όπως διαπίστωσαν, η μείωση της ανθρωπογενούς δραστηριότητας περιόρισε τους ρήπους σε ποσοστό από 27 έως 44% ανάλογα με τη θερμοκρασία και τα ποσοστά της υγρασίας. Σε λίγες εβδομάδες ελπίζουμε, Θεό επιτρέποντος και πανδημίας επιτρέποντος, θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε καταρχήν ποια είναι η συσχέτιση αυτών των επιπέδων μικροσωματιδίων με τα ιατρικά περιστατικά που έχουμε συλλέξει από το νοσοκομείο. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλη ανάλυση η οποία κάνουν οι γιατροί, εκείνοι ξέρουν. Και από εκεί και πέρα, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ελπίζουμε πριν το χειμώνα, θα ανακοινώσουμε και τον επιμερισμό των πηγών. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής κάθε πηγής σε αυτά τα 30 μικρογραμμάρια σε αιτήσια βάση. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με βάση τις μετρήσεις του δικού της σταθμού δείχνουν μηδενικές υπερβάσεις στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των νεωρούμενων σωματιδίων. Η Αντιπεριφερειακή Μαγνησία σχολίασε για την επίμαχη έρευνα ότι τα συμπεράσματά της αξιολογούνται, ωστόσο δεν αποτελούν θέσφατο. Είναι σεβαστός προς τα αποτελέσματά του, προς την προσφορά στη γνώση, προς το να αποτελέσει αυτό ένα έρισμα για να πάει η γνώση πιο πέρα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ούτε θέσφατο. Δημιουργεί προβληματισμούς, θα συσχετιστούν τα στοιχεία του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα σε επίπεδο ετήσιων των αντίστοιχων σταθμών μέτρησης τόσο των δικών μας όσο και του αντίστοιχου που υπάρχει στον ΟΡΒ κάτω στο λιμάνι, γιατί αν υπάρχουν διαφορές κάποιος μετράει λάθος σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εμείς χρηματοδοτούμε την έρευνα, βοηθάμε ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημίων, έχουμε δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά ξαναλέω πως υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο και κυρίως οι σταθμοί μέτρησης έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων σταθμών μέτρησης δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε εσείς, τα προαπαιτούμενα ενός σταθμού μέτρησης ή ο πολίτης, εμείς τουλάχιστον δεν τα γνωρίζουμε. Ενώ των σταθμών μέτρησης της εκάστοτε περιφέρειας τους γνωρίζει και το Υπουργείο και ο πολίτης.